Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα έχουμε ένα σύντομο βίντεο έτσι, για ένα προβληματισμό που έχω τελευταία. Αφορμή για αυτό το προβληματισμό είναι μια κουβέντα που είχα τελευταία βασικά δύο κουβέντες ξεχωριστές τελείως που είχα τελευταία μια online και άλλη από κοντά και αφορά το solo gaming. Δηλαδή, ωραία, τα επιτραπέζια έχουν φτιαχτεί κατά βάση για να τα περνάμε παρέα με την παρέα μας να παίζουμε μαζί με άλλους, είναι ένα κοινωνικό γεγονός Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερα παιχνίδια προσθέτουν solo variant, είτε official είτε unofficial. Και πολλοί είναι αυτοί οι παίχτε, οι οποίοι, αν κάποιο παιχνίδι δεν έχει solo έκδοση, δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μαζί του. Δεν το αγοράζουν, δεν παίζουν καν, δεν θέλουν να μάθουν πώ παίζεται, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Οπότε, είναι το solo gaming σημάδι των καιρών. Άρα, ενισχύθηκε κυρίω μετά την πανδημία και τα lockdown που ζήσαμε όλοι, ή το solo gaming πάντα υπήρχε εκεί, απλώς ε, γινότανε με κάποια άλλη μορφή, παράδειγμα. Ε, ε, εγώ πάντα έπαιζα παιχνίδια στον υπολογιστή από μικρός. Solo, προφανώς, τα περισσότερα. Ε, και κάποια online. Οπότε, μιλούσα με ένα φίλο προχθές και μου λέει, «Εσύ τώρα, γιατί να κάτσω να παίξω από τραπέζιο. Δεν κάθομαι να παίξω λίγο PlayStation 5. Κάθομαι και στον καναπέ μου, στη παίζω το παιχνίδι μου, μια χαρατίνα, κάθομαι τώρα να στείνω, ξεστίνω, να ξεστείνω, τα επιτραπέζια να με παρέα. Τη δέχομαι την άποψη, είναι λογική άποψη. Και εγώ το σκέφτομαι κάποιε φορέ και λέω. Ρε φίλε, τώρα να έστεισα να παίξω ξέρω εγώ, το Sleeping God Soul. Το, γύρι... το, γύρισα και για το κανάλι. Γιατί να μην το παίξω με κάποιον άλλον πρώτα απ' όλα το παιχνίδι το ίδιο για να το ευχαριστηθώ και περισσότερο, να ευχαριστώ και την παρέα. Να, να μοιραστώ με κάποιον όλε αυτέ τι στιγμέ που μου προσφέρει το παιχνίδι και το χρόνο εκείνων που θα στείλω κάτι να παίξω solo, είτε να κάτσω να παίξω λίγο ξέρω, manager στον υπολογιστή ή να κάτσω να δω μια ταινία παραδείγμα ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είμαι σίγουρο αν έχει άδικο το παλικάρι αυτό που είπε αυτή την άποψη. Απ' την άλλη, έχω έναν άλλο φίλο ο οποίο μου λέει, ο Κώστα, ο οποίο μου λέει ρε παιδί, πάνω σόλο. Τι καλύτερο από το να κάτσω να κάνω ένα καφεδάκι, να, να στήσω εδώ στο τραπέζι το παιχνίδι και να παίξω μια ωραία παρτίδα από ένα σόλο παιχνίδι. Π.χ. Το... το καβέρνα. Μ' αρέσει λέει το καβέρνα σόλο. Σ' αρέσει. Και όλα αυτά που λες είναι δίκαια. Και το καφεδάκι σου και το στήσιμο στο τραπέζι και όλα αυτά σε φέρνουν και κοντά στον κόσμο τα τραπέζια κλπ. Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Έχι... Ο καθένα έχει τα δίκια του. Και δεν είμαι σίγουρο ποια είναι η άποψή μου. Ξεκίνησα μια καινούργια σειρά στο κανάλι τώρα, το, το solo του Σαββάτου. Κυρίω γιατί θέλω να έχω ποιοτικό περιεχόμενο και ξέρω ότι σε πολλού αρέσει το solo, το... Το... το, το gaming κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το solo είναι ο αγαπημένο μου τρόπο να παίζω παιχνίδια. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι. Ε, σκεφτόμουν να παίξω. Εδώ έχω μπροστά μου βασικά τον το Brimstone, σχεδόν στημένο. Σκεφτόμουν να παίξω ένα campaign solo και μετά λέω ρε, αφού περνάω πολύ ωραία στο Brimstone, γιατί να μην το παίξω μαζί με τον Τίνο να το ευχαριστιόμαστε και οι δύο. Και να λέμε τι ιστορίε μα και να παίζουμε και να κάνουμε. Γιατί, γιατί, να, γιατί να παίξω solo. Οπότε. Προβληματισμό είναι άποψη, δεν έχω ξεκάθαρη, δεν είμαι σίγουρο. Κάποιε φορέ μου αρέσουν τα solo παιχνίδια. Απ' την άλλη λέω, Πάει ah, και εγώ έχω PlayStation, να κάτσω να παίξω. Γιατί να μην παίξω. Εσεί ακριβώ πού βρίσκεστε. Βρίσκεστε στο στρατόπεδο του Ναι, προτιμώ το solo γιατί είναι επιτραπέζιο, επειδή μου δεν κάθεμε μπροστά σε μια οθόνη να παίξω. Χαζόσαστε εγώ υπολογιστή PlayStation, γι' αυτό παίζετε solo. Παίζετε solo γιατί δεν έχετε άλλη παρέα για να παίξετε επιτραπέζια και θέλετε να παίξετε επιτραπέζια οπωσδήποτε. Ή δεν παίζετε solo για του λόγου που προανέφερα. Οπότε αυτό είναι ο προβληματισμό. Α δούμε τι θα γράψετε στα σχόλια, να κάνουμε μια κουβεντούλα και ενδεχομένω να επανέλθω με βίντεο όχι ατομικό αλλά με παρέα στην οποία συζητάμε τις απόψεις μας για το solo gaming. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.